Σωτήρη. Καλησπέρα Κωνσταντίνα από την πλατεία Κολοκοτρώνη. Εδώ λοιπόν βρίσκεται η έμπροσοφυλακή της πορείας. Το έβρος φτάνει μέχρι την πλατεία Κλαθμόνος. Περίπου 2.000 είναι οι διαδηλωτές του Μετρικού Αγώνα Σπουδαστών, οι οποίοι διαδηλώνουν βεβαίως στη σκιά των πρόσφατων γεγονότων κατά του φασισμού. Ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12 από τα προπύλαια και θα καταλήξουν 300 μέτρα μακριά από το σημείο που βρισκόμαστε στην πλατεία Συντάγματος, όπου στις 2 η ώρα θα πραγματοποιηθεί αντιφασιστική συναυλία. Στη μία έχει πορεία και η συγκέντρωση η ΟΛΜΕ Σωτηρή. Πες μας λίγο ποιοι οι δρόμοι, ποιοι έχουν κλείσει, ποιοι είναι ανοιχτοί, τι γίνεται στο κέντρο. Ακριβώς Κωνσταντίνα, στην μία η ώρα θα έχουμε λοιπόν συγκέντρωση από την ΟΛΜΕ και τη ΔΟΗ, τη Διδασκαλική Ομοσπονδία ΔΟΕ, συγγνώμη, αλλά και από τους καθηγητές για το γνωστό βεβαίως θέμα της διαθεσιμότητας, το πλαίσιο του οποίου έχουν κηρύξει οι καθηγητές πενθήμερη απεργία την προηγούμενη εβδομάδα και 48 ώρες τη Δευτέρα και την Τρίτη αυτή την εβδομάδα. Στη μία η ώρα να μένουμε να τους δούμε να συγκεντρώνονται στα διάκλα μόνος. Ο δρόμος που είναι κλειστός αυτή τη στιγμή, Κωνσταντίνα, είναι η οδός Σταδίου. Νωρίτερα και για αρκετή ώρα ήταν κλειστή η Πανεπιστημίου, καθώς εκεί, όπως είπαμε, συγκεντρώθηκαν οι διαδηλωτές έξω από τα προπύλαια και σταδιακά θα κλείσει και η πιθανότατα οι βασμίσεις Αμαλίας. Θα δούμε πού θα καταλήξουν και πού θα σταθούν οι περίπου 2.000 διαδηλωτές του ΜΑΣ, πάντως του Πανεπιστημίου, αυτή τη στιγμή και για λίγη ώρα όμως, καθώς επίκειται και η άλλη συγκέντρωση, παραμένει ανοιχτή. Ενώ βεβαίως να πούμε ότι έχουν κλείσει, έχει κλείσει και το σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα. Μάλιστα, Σωτήρη, σήμερα το απόγευμα κόμματα και συνδικάτα καλούν σε μεγάλη ειρηνική αντιφασιστική διαδήλωση στο Σύνταγμα, σε μια προσπάθεια να ενώσουν τους πολίτες κατά της Χρυσής Αυγής. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα σήμερα σε όλη τη χώρα. Συνεχίζονται τα αντιφασιστικά συλλαλητήρια με συμμετοχή φορέων, σωματείων, εργαζομένων και κατοίκων που αντιδρούν στην παρουσία της Χρυσής Αυγής στις γειτονιές. Σήμερα το απόγευμα Γεσαία ΔΕΔΗ θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Συντάγματος. Την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθούν αντιφασιστικές συγκεντρώσεις σε Θεσσαλονίκη, στο Άγαλμα Βενιζέλου, στη Σέρες, στα Ιωάννινα, στο Βόλο, στο Ηράκλειο, στην Κατερίνη και στα Χανιά. Και όπως είπες και εσύ, αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας. Σωτήρη. Βεβαίως θα πούμε, Κωνσταντίνα, ότι αυτές οι μεγάλες, όπως προβλέπονται, συγκεντρώσεις για το απόγευμα έρχονται σε συνέχεια άλλων διαδηλώσεων που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Στη σκιά βεβαίως της τραγικής δολοφονίας του Παύλου Φίσα, είχαμε αρκετές συγκεντρώσεις τόσο στο κέντρο της Αθήνας, όσο βεβαίως και στις γειτονιές και κυρίως στο Κερατσίνι, όπου έλαβε χώρο και η δολοφονία αυτή, όπου μάλιστα είχαμε και εκτεταμένα επεισόδια. Πολύ μεγάλες λοιπόν οι αντιδράσεις της κοινωνίας, φορέων, συνδικάτων κατά του τραγικού αυτού γεγονότος, που βεβαίως είχε και πολιτική χρειά. Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν ότι, Σωτήρη, στις 2 θα έχουμε συναυλία κατά του φασισμού και της Χρυσής Αυγής στο Σύνταγμα. Πες μας λίγο ποιοι θα συμμετέχουν στη συναυλία. Ναι, καταρχήν η συναυλία αυτή, Κωνσταντίνα, η οποία διοργανώνεται από φοιτητικούς και σπουδαστικούς λόγους, από Σχολή Αθήνας Πειραιά, από Σύλλογο Δημοσίων ΙΕΚ, από Επιτροπές Ανέργων, Επιτροπές Νέων και Σωματιακές Επιτροπές, θα συμμετάσχουν στις 2 η ώρα η Ρίτα Τουνοπούλου, ο Χρήστος Φιβαίος, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Μπάμπης Στόκας, το συγκρότημα Αφάζα, το συγκρότημα Τέισον και η Κολεκτίβα, καθώς και κάποια μαθητικά συγκροτήματα από μουσικά σχολεία όπως αυτό του Περιστερίου και της Παλίνης, καθώς και κάποια άλλα σχετικά συγκροτήματα, η συμμετοχή των οποίων δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Μάλιστα, Σωτήρη, ο καιρός. Αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα, Κωνσταντίνα, έτσι να μεταφέρουμε και το κλίμα της πορείας, οι αστυνομικοί εδώ της ομάδας ΔΕΝΖΙΤΑ που προσπαθούν να αδειάσουν την οδό Γεωργίου και την οδό Συντάγματος από τα αυτοκίνητα, καθώς σε λίγα δευτερόλεπτα από τώρα, το βλέπετε και εσείς στην εικόνα μας, καταφτάνει εδώ η πορεία του ΜΑΣ. Μάλιστα. Η πορεία, η συγκέντρωση της ΟΛΜΕ, Σωτήρη, γνωρίζουμε πού θα γίνει. Ναι, θα γίνει στην πλατεία Κλαθμόνος. Να πούμε ότι είναι μία από τις πολλές συγκεντρώσεις και απεργιακές συνειδητοποιήσεις
της ΟΛΜΕ των τελευταίων εβδομάδων και από την έναρξη του σχολικού έτους, μάλλον όχι από την έναρξη του σχολικού έτους τώρα το Σεπτέμβριο, αλλά από τον Ιούλιο, όταν και ανακοινώθηκαν τα μέτρα της κυβέρνησης που αφορούν κυρίως τη διαθεσιμότητα, τη κινητικότητα, αλλά και τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Μάλιστα. Να πούμε τώρα την ίδια ώρα, Σωτήρη, στο φως της δημοσιότητας έρχονται στοιχεία σοκ για τους διοικητικούς υπαλλήλους που εργάζονται στα πανεπιστήμια. Σε σύνολο 7.670 διοικητικών υπαλλήλων, μόλις οι 295 έχουν προσληφθεί με αξιοκρατικές διαδικασίες ΑΣΕΠ από το έτος 1994 και μετά, ενώ οι υπόλοιποι είτε είχαν προσληφθεί προ-ΑΣΕΠ είτε με άλλους τρόπους αδιαφανείς. Είναι χαρακτηριστικό πως οι περισσότεροι υπάλληλοι υπηρετούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, Σωτήρη, χωρίς να έχουν κάποιο αντίστοιχο πτυχίο που θα μπορούσε να τους τοποθετήσει στο πόστο που έχουν αναλάβει. Είναι ρεπορτάζ που δημοσιεύει το zoogla.gr. Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η κατάληψη σχολείων στην Πελοπόννησο. Συγκεκριμένα στην Καλαμάτα, υποκατάληψη είναι 10 σχολεία, στην Τρίπολη το πρώτο Γενικό Λύκειο και στην Κορινθία το Γυμνάσιο και το Λύκειο Αγίων Θεοδόρων. Έντονες εντωμεταξύ είναι οι αντιδράσεις των ΕΛΜΕ, Σωτήρη, Αρκαδίας και Μεσσηνίας για την απόφαση των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να λειτουργήσουν σε άλλα διδακτήρια της Τρίπολης και της Καλαμάτας, τα υποκατάληψη σχολεία με απογευματινά μαθήματα. Η εφαρμογή, να σου πω, Σωτήρη, του μέτρου αυτού ξεκίνησε χθες το απόγευμα με αντιδράσεις και με πολύ μικρή προσέλευση μαθητών στα μαθήματα. Η ΕΛΜΕ Αρκαδίας σε ανακοίνωσή της καταγγέλει την απόφαση αυτή και σημειώνει ότι ανατρέπεται ο προγραμματισμός των οικογενειών μαθητών και καθηγητών. Προσθέτει πως πολλά παιδιά δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο, είτε γιατί είναι από μακρινά μέρη και δεν υπάρχει συγκοινωνία, είτε έχουν άλλες απογευματινές υποχρεώσεις όπως ξένες γλώσσες. Παράλληλα, η ΕΛΜΕ υπογραμμίζει πως η απόφαση για απογευματινά μαθήματα φέρνει σε αντιπαράθεση μαθητές με μαθητές. Το ωράριο των εκπαιδευτικών έρχεται σε σύγκρουση με το ωράριο που έχουν σε άλλο σχολείο, ενώ δημιουργεί και άλλα κοινωνικής φύσεως προβλήματα και τονίζουν ότι ζητούμενο για εμάς, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, παραμένει η λειτουργία των σχολείων. Πολλά και σημαντικά τα προβλήματα που ταλονίζουν τον χώρο της εκπαίδευσης, Κωνσταντίνα, σε όλα τα επίπεδα, από το δημοτικό μέχρι βεβαίως και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χαρακτηριστικό είναι ένα πανό το οποίο έχει αναρτηθεί στα προφίλα του Πανεπιστημίου. Ένα πολύ μεγάλο πανό το οποίο αναφέρει απεργία, δεν θα επιτρέψουμε τη διάλυση των ΑΗ και των ΤΕΗ. Και αναφέρεται βεβαίως το πανό αυτό σε όλα αυτά τα οποία μας ανέφερε και εσύ. Και να σου πω ότι αυτή τη στιγμή η πορεία ξεκινάει και πάλι μετά από μια ολιγόλεπτη στάση στο τέρμα της οδού Σταδίου και μέσω της οδού και Γεωργίου ανεβαίνει προς την Αμαλίας, προς τα ακριβώς από τη Βουλή. Βεβαίως οι διαδηλωτές θα βρουν στην ταδία του Μνημείου των Γνώσεων του Στρατιώτη τα γνωστά και μόνιμα πλέον κάγκελα που έχουν τοποθετηθεί εκεί, προκειμένου να μην έχουν πρόσβαση οι διαδηλωτές στο Μνημείο των Γνώσεων του Στρατιώτη και λίγα μέτρα πιο πέρα στη Βασιλή της Σοφίας και αρκετά χαμηλά. Πολύ πιο χαμηλά από όσο συνήθως και στην Αθήνα, έχουν κλείσει τον δρόμο δύο φλούμες των ΜΑΤ. Μάλιστα, Σωτήρη, βλέπουμε ότι ο καιρός ευνοεί την πορεία των διαδηλωτών. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, Κωνσταντίνα, και βεβαίως θα ευνοήσει και την επιτυχία της συναυλίας που θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα. Ετοιμάζονται, Σωτήρη, βλέπεις... υπάρχει εξέδρα, ετοιμάζονται στην πλατεία Συντάγματος. Δεν βλέπουμε ακόμα την εξέδρα, Κωνσταντίνα. Δεν αποκλείεται να τοποθετηθεί σε λίγο. Έχουν τοποθετηθεί ηχεία όμως. Η μουσική που ακούτε είναι από τα ηχεία τα οποία είναι τοποθετημένα στην πάνω πλευρά της πλατείας Συντάγματος, όπου θα ξεκινήσει και η συναυλία σε λίγη ώρα. Να ακούσουμε λίγο, Σωτήρη, φυσικό ήχο.
λοιπόν η πορεία στην πλατεία Συντάγματος έξω από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, μια αντιφασιστική πορεία του μετόπου αγώνων σπουδαστών που ξεκίνησε στις 12 στα Προπήλαια. Πάμε στο Σωτήρη Σκουλούδη. Σωτήρη, να σου πω ότι και μέσω του chat στο Ζούγκλα, στην τηλεόραση της Ζούγκλας, να σου πω ότι μας λένε ότι κλείνει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι πολλά τα προβλήματα και στα πανεπιστήμια. Η διαθεσιμότητα 1.300 διοικητικών υπαλλήλων έχει οδηγήσει τις διοικήσεις 8 ΑΕΗ σε κατάσταση νευρικής κρίσης, θα λέγαμε, με τους υπαλλήλους μεγάλων ιδρυμάτων όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε απεργία για τρίτη εβδομάδα. Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς η σύγκλητος έχει αναστείλει επισήμως τη λειτουργία του ως την Τετάρτη, ως σήμερα, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στη λειτουργία των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων, Πάτρας και Κρήτης. Δεν γίνονται, Σωτήρη, εγγραφές, δεν γίνονται εξετάσεις, δεν γίνονται πληρωμές, υπολειτουργούν τα πανεπιστήμια. Ακόμα ένα σημείο της έντονης κρίσης που διέπει τη χώρα μας, Κωνσταντίνα, εδώ και 4 τουλάχιστον χρόνια. Βεβαίως δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη η παιδεία και μάλιστα με αυτόν τον πολύ άσχημο τρόπο του κλεισίματος των πανεπιστημίων, της υπολειτουργίας πολλών σχολείων, αλλά και του γεγονότος ότι καθηγητές και εκπαιδευτικοί βρίσκονται στους δρόμους επί σειρά πολλών εβδομάδων. Να σου πω πως και ο κύριος Πελεγρίνης, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, έστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κύριο Αντώνη Σαμαρά, στην οποία αναφέρει, Σωτήρη, ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εν ώψη των εξαγγελιών για την απομάκρυνση μεγάλου αριθμού υπαλλήλων, αντιμετωπίζει σήμερα τη μεγαλύτερη και πιο επικίνδυνη κρίση της ιστορίας του, την ολοσχερή αδυναμία λειτουργίας στο προσεχές διάστημα ως κέντρο εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, την αδυναμία προσφοράς σπουδών ποιότητας, την αδυναμία ολοκλήρωσης των ερευνητικών προγραμμάτων, την αναστολή παροχής του ιατρικού έργου των πανεπιστημιακών κλινικών και της εκπαίδευσης των φοιτητών σε αυτές τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία και στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, και πέραν των ανωτέρων την αδυναμία παροχής της οποιασδήποτε διοικητικής υποστήριξης στους φοιτητές του Πανεπιστημίου, αναφέρει ο κύριος Πελεγρίνης, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην επιστολή που έστειλε στον κύριο Αντώνη Σαμαρά, και επισημαίνει τις διαφορές με το Υπουργείο Παιδείας, καθώς η σύγκλητος και ο πρίτανης ενημέρωσαν για τη σημαντική έλλειψη προσωπικού και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα για τη στοιχειώδη λειτουργία του, αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο κύριος Πελεγρίνης. Ενώ το Υπουργείο Παιδείας καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον, ύστερα από έρευνα με ειδικούς που διενήργησε, γνωρίζει τον φοιτητικό πληθυσμό του ΕΚΠΑ, που είναι 107.000 προπτυχιακοί φοιτητές, 11.000 μεταπτυχιακοί και 17.000 υποψήφιοι διδάκτορες, δηλαδή συνολικά 135.000 και όχι 30.000 όπως ακριβώς διαδίδεται, αναφέρει ο κύριος Πελεγρίνης. Να σου πω ότι στη Θεσσαλονίκη η σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνήλθε την Τρίτη με θέμα την αντιμετώπιση των εξελίξεων στο ζήτημα της διαθεσιμότητας 169 διοικητικών υπαλλήλων του. Τα μέλη της συγκλήτου επαναλαμβάνουν σε ανακοίνωσή τους ότι οδηγείται σε πλήρη αδυναμία λειτουργίας του. Η σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την τριήμερη συμβολική αναστολή των λειτουργιών του μέχρι την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου. Βλέπουμε τώρα, Σωτήρη, έχουν συγκεντρωθεί έξω από την Βουλή. Ακριβώς, Κωνσταντίνα, η εξέδρα που μενόταν προηγουμένως έχει τοποθετηθεί λοιπόν στη συμβολή των Όρθωνος και Βασιλής της Σοφίας. Τη βλέπουμε και από την εξέδρα. Βεβαίως, είναι λίγο δύσκολη μετά το πούμε, λόγω των αεροπόρων του Κωνσταντίνα. Ακούμε διαρκώς συστήματα κατά της Χρυσής Αρχής και του φασισμού. Το σύμβολο, της σημερινής συγκέντρωσης που πήραμε στο πανό, στο προηγούμενο της πορείας, αλλά και στην εξέδρα που βλέπετε και τώρα στην εικόνα μας, αναφέρει το φασισμό βαθιά καταστήτων, δεν θα πεθάνει μόνος Τζάκης Έντων, πρόκειται για στίχο τραγουδιού, ενώ απεικονίζει ένα πόδι να πατάει ένα φίδι, το οποίο μόλις έχει εκολαφεί από αυγό. Μάλιστα, να σου πω ότι και στο Ηράκλειο της Κρήτης
Γέμισε το κέντρο του Ηρακλείου από μηχανές σήμερα το πρωί, καθώς πραγματοποιήθηκε μηχανοκίνητη πορεία. Δεκάδες διαδηλωτές με αυτοκίνητα, μηχανάκια, σφυρίχτρες και σημαίες διαδήλωσαν για τα αντιλαϊκά μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση στον χώρο της παιδείας. Και να πούμε πως στις 7 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί αντιφασιστικό συλλαλητήριο από την ΑΔΕΔΗ και το εργατικό κέντρο Ηρακλείου Κρήτης στη σκιά της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Είναι πολλές οι συγκεντρώσεις που είναι σε εξέλιξη και τώρα και που θα γίνουν και το απόγευμα, Σωτήρη. Ακριβώς, Κωνσταντίνα. Η δολοφονία της προηγούμενης εβδομάδας ήταν κάτι που εξόρισε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, ειδικά τα φορείς, απλούς πολίτες, και γι' αυτό το λόγο έχουμε όλες αυτές τις πολλές αλλά και μαζικές συγκεντρώσεις κατά του φασιστικού κινδύνου.